Το Eurogroup προχτές, μπροστά στην οικονομική αβεβαιότητα και τη διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση, έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στους ομίλους, που σπάνε κάθε ρεκόρ κερδών ότι ευέλικτα θα ρεύσουν τα κονδύλια για εκείνους, ενώ ζήτησε κατάργηση ακόμη και εκείνων των επιδομάτων ψυχούλων για το ρεύμα ώστε να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον πεινάνε και αυτοί που εργάζονται. 40% δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, αλλά τα κράτη-μέλη Έδωσαν 78 δισεκατομμύρια για τη φωτιά του υπερρεαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, υπερψήφισαν αυτή τη στρατηγική που έχει σκληρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Αυτά υλοποιεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Υποχρηματοδότηση και περαιτέρω εμπορευματοποίηση τη υγεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθυλωμένοι μισθοί που δεν βγάζουν το μήνα. Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστέ αγρότε, οι αυτοαπασχολούμενοι καταδικάζουν τι απαιτήσει των μονοπωλίων και τι αντιλαϊκές επιλογέ αστικών κομμάτων και Ευρωπαϊκή Ένωση. Με του μεγαλειώδε αγώνε του, θέτουν στο επίκεντρο τι δικέ του ανάγκε, δηλαδή άμεσα μέτρα στήριξη του εισοδήματο ενάντια στην ακρίβεια, συλλογικέ συμβάσει, αυξήσει στου μισθού και τι συντάξει.